Με λένε Γιώργο Γιαννακόπουλο, είμαι 24 χρονών και είμαι skate videographer. Πρωί που ξυπνάω, πάω στην κουζίνα, βάζω λίγο φαγητό στους σκύλους, μετά βάζω λίγο φαγητό στη γάτα και φτιάχνω το δικό μου πρωινό. Είστε έτοιμοι? Για το πρωινό μας θα χρειαστούμε βρώμη, corn flakes, καρύδια, chia seeds, ταχίνι, peanut butter, μέλι, ακτινίδια, γιαούρτι και πολύ ανακάτωμα. Τώρα είστε έτοιμοι. Μετά οι σκύλοι πάνε μια βόλτα στη γειτονιά και βρίσκω λίγο χρόνο για να κάνω exercise. Είχα βρει αυτή την πέτρα μια μέρα σε μια βόλτα στην παραλία και την έχω πάρει για να κάνω βάρη. Κανονικά τώρα θα με βλέπατε να ετοιμάζω τις κάμερες, να παίρνω τηλέφωνο τους φίλους μου και να ετοιμάζομαι να πάω έξω για skate. Αλλά δυστυχώς, αφού όλα αυτά δεν γίνονται, το πιο πιθανόν είναι να με βρείτε να παίζω λίγο video games, να σκρολάρω λίγο στα social media και να παίζω λίγο μουσική. Η επικοινωνία με τους φίλους μου είναι σαφώς πολύ περιορισμένη, αλλά παρόλα αυτά κρατάμε επαφές μέσω μηνυμάτων, μέσω video calls. Πάντα πρέπει να μένεις σε επαφή με τους homies σου. Στη γειτονιά μου δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Η κίνηση παραμένει η ίδια με ή χωρίς κορονοϊό. Συνήθως θα δεις τίποτα κατσίκες να βοσκάνε από εδώ και από εκεί και τίποτα κότες να τριγυρνάνε. Boys, it's mission time! Όταν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι, πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός. Γι' αυτό φοράμε γάντια, μάσκα και κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται να συμμορφώνονται στα μέτρα που έχει ορίσει η κυβέρνηση. Τα ζευγάρια παρόλα αυτά διατηρούν τις σχέσεις τους από κοντά. Και πολύ καλά κάνουν. Όταν είσαι βιντεόγραφερ, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δουλέψεις από το σπίτι. Υπάρχουν άπειρες διαδικτυακές πλατφόρμες στις οποίες μπορείς να βρεις online δουλειές για φωτογράφους, editors, animators και βιντεόγραφερς. Όταν όμως είσαι skate filmer, εδώ τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Πρέπει να διατηρήσεις σε φόρμα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα θα πάμε να φτιάξουμε μία ράμπα για skate. Ας πάμε στο ξυλουργείο. Τώρα που έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα στο πορτμπαγκάζ, ήρθε η ώρα να στείλουμε μήνυμα στο 13033 με τον αριθμό 6 για να πάμε για εξωτερική άσκηση. Σίγουρα μια ιστορία καραντίνας που θυμάμαι για πάντα είναι η σημερινή, που μέσα από όλη αυτή την κατάσταση καταφέραμε και φτιάξαμε μια τέλεια ράμπα για σκι. Η όλη κατάσταση αυτή με την καραντίνα είναι σίγουρα κάτι πρωτόγνωρο. Κάποια πρωινά ξύπναγα με όρεξη, κάποια άλλα ξύπναγα και δεν ήθελα απλά να κάνω τίποτα, να κάτσω στον καναπέ. Ώσπου ένα απόγευμα που δεν ήξερα τι να κάνω πραγματικά, πήρα ένα παλιό μου σκέιτ, πήγα κάτω στον γκαράζ και άρχισα να φτιάχνω δαχτυλίδια ουσιαστικά από σκέιτ. Είναι ένας πάρα πολύ επικοδομητικός τρόπος και περνάω σχεδόν όλη μου την ημέρα στο σπίτι φτιάχνοντας δαχτυλίδια και δημιουργώντας διάφορες κατασκευές από παλιά μου σανίδια. Πρώτο πράγμα που θα κάνω με το που τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση είναι να πάω στη θάλασσα και να ράξω 3 ώρες μέσα. Και μετά προφανώς θα πάω για πολύ σκέιτ. Πολύ σκέιτ. Peace out, guys. Oh!